Καλησπέρα κύριε Χατζηκίδη. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, είστε καλά? Θα πω καλά, μια χαρά, εσείς? Και εμείς, το ίδιο. Λοιπόν, ωραία πράγματα γίνανε πάλι με την ΑΕΚ. Μάλλον το έχει το ζευγάρι αυτό, όταν η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και ζορίζεται, γίνονται μυστήρια πράγματα. Δηλαδή, βλέποντας τη φάση, για παράδειγμα, με τον γκολ που δεν μέτρησε, ίσως θα έπρεπε η μπάλα να βγει εκτός γηπέδου. Να τρυπήσει τα δίδια και να βγει εκτός του κλειστού. Αυτό με την μπάλα ήταν εξόφθαλμο. Έχει γίνει viral σε όλη την Ευρώπη ήδη. Αλλά και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα, ναι, ακόμα χειρότερα για τους γνώστες του αθλήματος. Δηλαδή, όταν δεν σου δίνουν εσένα, στον αντίπαλό σου, δίλεπες αποβολές που είναι, κόκκινες κάρτες που είναι, ποινές που είναι πραγματικές. Και στο τέλος η ισορροπία είναι 3-10 εις βάρος σου. Δηλαδή παίζεις 14 λεπτά με παίκτες λιγότερο. Αυτά ο κόσμος φυσικά δεν μπορεί να τα καταλάβει όσο δεν ασχολείται με το άθλημα. Έχει είναι ιδιαιτερότητες του αθλήματος. Οφείλω να τα αναφέρω γιατί αυτά είναι ακόμα πιο σημαντικά, ναι, στη βαρύτητα αξιολόγησης της ισορροπίας της διαιτησίας εις βάρος μας. Απλά... Και αυτό με την μπάλα που έχει περάσει ολόκληρη και 20 πόντους μπροστά στο διαιτητή. Ναι, η φωτογραφία 21, είναι πραγματικά. 20, μου αρέσει ο διαιτητής που είναι 21-20, στα δύο μέτρα. Και ναι. Στην επόμενη φάση είναι δίλεπτη αποβολή στον αθλητή της ΑΕΚ που μαρκάρει τον Τζανακσίδη. Αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι θα περνούσαμε μπροστά και το momentum ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν θα ήταν και τόσο... δηλαδή θα συνέχιζε ο κόσμος τη ομαλή ζωή του και με ήττα της ΑΕΚ, ας πούμε. Δεν είναι τόσο το τρομερό αυτό να συμβεί. Ναι, το έχουμε δει και στο μπάσκετ. Είναι, αυτό είναι το μόνιμο, ας πούμε, κνευρισμός που έχουμε. Το έχουμε δει και στο μπάσκετ. Δηλαδή, αν περνούσε η ομάδα, θα συνέχιζε το ελληνικό μπάσκετ χωρίς την ΑΕΚ στους 4. Θα ήταν ο ΠΑΟΚ στους μικρούς τελικούς ενδεχομένως. Εντάξει, αλλά προφανώς δεν. Final Four ή τελική χωρίς ΑΕΚ, δεν ξέρω, μάλλον στη χώρα μας δεν το σκέφτονται κάποιοι. Αλλά η φωτογραφία όντως και το βίντεο με τον διαιτή να είναι στα 2 μέτρα και δεν ξέρω πού κοιτάει ο άνθρωπος. Μπορεί και να σκέφτονται άλλα πράγματα για τη ζωή του. Πραγματικά. Είναι εξοργιστικά για τους περισσότερους φίλους του ΠΑΟΚ που πολλοί βλέπουν την προσπάθεια της ομάδας και αυτό είναι πραγματικότητα. Σε συνέχεια και τα όσα είδαμε στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου, εντάξει. Με την ΑΕΚ πάλι, συμπληρωματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, την ΑΕΚ ένα τελικός Κυπέλλου που κανείς δεν περίμενε ο ΠΑΟΚ να φτάσει πρώτον και δεύτερον να είναι, βασικός διεκδικητής του. Mm-hmm. Όντως δηλαδή. Δεν ξέρω. Στην ουσία σε ενοχλεί ο ΠΑΟΚ γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει. Στους αγώνες με την ΑΕΚ που υποτίθεται είναι το αδιαφιλονίκητο το φαβορί, που είναι εντάξει, okay, λόγω budget κλπ. Αλλά εμείς έχουμε μια ομάδα που νομίζω ότι χαίρεται ο φιλαθλός κόσμος μας και θερμά συγχαρητήρια από τις ευκαιρίες στο προπονητικό team και σε όλους τους αθλητές μας και σε όλους τους συνεργάτες μου που πλαισιώνουν αυτή την ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα DNA ΠΑΟΚ. Δεν φοβάται τίποτα, τα δίνει όλα, πασχίζει για την ομάδα μας, κάθε μέλος της. Και νομίζω ότι αποδίδει και πολύ ωραίο handball. Και θα έλεγα ότι με ένα budget το οποίο είναι αυτό που έχουμε, είναι αυτό που μπορούμε, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι τα budget μόνο. Έτσι. Η αντιστοιχία, μιας που το αναφέρετε, ποια είναι κύριε Χασκίδη, το 1/5, το 1/10 σχέση με την ΑΕΚ? Είναι στο περίπου έτσι, το 1/7. Το 1/7. Είναι σημαντική διαφορά, όπως και να το κάνουμε. Σημαντικότατη, τεράστια θα έλεγαν ορισμένοι. Στο ξεκίνημα της χρονιάς περιμένατε ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος θα βρίσκαν την ομάδα τόσο ψηλά και τόσο ανταγωνιστική? Ήταν κάτι που δεν το περιμένετε ούτε εσείς που είστε όλη μέρα, κάθε μέρα με την ομάδα? Επειδή μου αρέσει να είμαι πάντα απόλυτα ειλικρινής, ήταν ο απότερος στόχος μας. Οι στόχοι μας ήταν να είμαστε πρώτοι στο Βόρειο Όμιλο και αίτητοι κατά σειρά, mm-hmm, και μετά να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μπούμε στην τετράδα και ό,τι καλύτερο. Αυτή ήταν η στόχευσή μας. Ναι. Και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Στο κύπελο είδατε πήγαμε τελικό και πώς το χάσαμε το κύπελο. Και τώρα είμαστε ήδη στην τετράδα και μάλιστα με αρκετές πιθανότητες να πάμε πάλι στους τελικούς. Οπότε και με τις εμφανίσεις αυτές κόντρα στην ΑΕΚ και σε όλες τις ομάδες θεωρώ ότι έχουμε πετύχει κατά πολύ το στόχο μας και ήταν το ιδεατό σενάριο, μπορώ να πω. Η ομάδα έχει ηρεμήσει μετά από αυτά που έγιναν στο μάτι με την ΑΕΚ? Ή ακόμα υπάρχει ένας εκνευρισμός εντός της ομάδας? Αυτή είναι εντός εισαγωγικών η δουλειά μας. Την ηρεμήσαμε την ομάδα. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν όσο κοντινό και να είναι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε παρόν και μέλλον.
Ναι. Το παρόν είναι ο αγώνας με τον Διομήδη που μόνο αυτό σκεφτόμαστε τώρα την 5-6 ώρα στην Ίκρα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καλέσουμε τον κόσμο μας να κατακλείσει το κλειστό της Μίκρας. Από εκεί και πέρα όμως θέλουμε να τους καλέσουμε όλους να δουν το σημαντικό αυτό αγώνα. Από το κανάλι του YouTube του Ρεσιτέχνη Πάουκ. Το κανάλι του Ρεσιτέχνη, το AC Pauk TV, το οποίο το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος μας. Και να μας δώσει την ενέργειά του, έστω και εξ αποστάσεως όπως μόνο αυτούς γνωρίζει. Mm-hmm. Θα έρθουν και οι μέρες που θα είμαστε και από κοντά, πιστεύω, σύντομα. Και τότε δεν θα περνάει κανείς από τη Θεσσαλονίκη, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Απαιτητικός ο αγώνας με το 2-0, έτσι είναι. Αυτός ο στόχος μας. Απαιτητικός αγώνας, οι δύο ομάδες έχουν αποτέλεσμα. Απαιτητικός ο αγώνας με το 2-0. Από 3 βαθμούς η κάθε ομάδα. Βέβαια. Είμαστε οι δύο ομάδες που και η δράμα, βέβαια, να μην. Δεν μας αρέσει ποτέ να υποτιμούμε κανένα αντίπαλο, ποτέ, σωστά. Όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Είναι πολύ δύσκολο, θα δώσουμε τα πάντα όσον αφορά την αγωνιστική παρουσία της ομάδος και ό,τι απαιτείται για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας να είμαστε στους τελικούς. Και φυσικά στους τελικούς ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει για δημόσιες σχέσεις, πηγαίνει για να κατακτήσει το τρόπαιο. Αυτό ενοχλεί, γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει μονομαχίες. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Βεβαίως. Στον αγώνα κυπέλου με την ΑΕΚ, που ο αθλητής μας ο Νίκος Ολιάτης δέχτηκε ένα ισχυρό χτύπημα, έχασε τα δύο του δόντια και έκανε αρκετά ράματα και την ώρα που συνέβη αυτό στο 53ο λεπτό του τελικού, συνέχισε να αγωνίστηκε ως το 60. Έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι συχνό φαινόμενο αυτό. Αυτό το λέω για να φανεί η αγωνιστικότητα των παιδιών που πλαισιώνουν την ομάδα και πόσο πολύ αγαπάνε το σύλλογο και δίνουν την ψυχή τους για τις κατακτήσεις των στόχων μας. Για να καταλάβει και λίγο κόσμο. Στην ίδια φάση, ναι, που θα έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον αντίπαλο, mm-hmm, αυτό δηλαδή θέλω να δεν μπορώ να μην το πω ξανά, δεν δόθηκε τίποτα και στις έντονες διαμαρτυρίες του Πάγκου δόθηκε κόκκινη κάρτα σε μένα. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση που είχαμε. Μάλλον θα πρέπει να το δέχεστε και αδιαμαρτύρητα τα στιβηρίγματα που πραγματικά βγάζουν από τα ρούχα του τον οποιοδήποτε έτσι, φίλο του αθλήματος. Απορώ μερικές στιγμές και με όλους μας στον πάγκο πώς, τι υπομονή έχουμε. Εμένα είναι διαχρονική απορία μου για όλα τα αθλήματα. Δηλαδή πώς μπορείς εκείνη την ώρα να μην ξεφύγεις, πραγματικά να ξεφύγεις όμως. Όχι απλά να διαμαρτυρηθείς ή να φωνάξεις που είναι και το ανθρώπινο. Και μπράβο και σε εσάς και στους ανθρώπους του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου ενίοτε που εντάξει. Θα πρέπει ο επαγγελματίας ή ο άνθρωπος που είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτό που μας κρατάει είναι ότι έχουμε αμέσως ένα πολύ σημαντικό αγώνα αμέσως μετά και δεν θέλουμε να χάσουμε τη δυνατότητα να παίξουμε ξανά. Αυτό είναι που εκμεταλλεύονται κάποιοι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό τελείωσε. Η ομάδα να γνωρίζουν και οι φιλαθλοί μας. Έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τους τρόπους και εκεί που πρέπει για να τελειώσει αυτή η σεζόν όσο δυνατόν πιο ανώδυνα και πλέον θα αλλάξουν όλα και στην ΚΕΠ του Χάντμπολ και παντού γιατί έχουν ξεφτυλιστεί οι άνθρωποι αυτοί και κανονικά να το πω είχαν τη στοιχειώδη ηθική θα είχαν ήδη παρατηθεί. Ναι, δεν νομίζω να έχουν αυτοί οι άνθρωποι ούτε ευθυξία ούτε ευαισθησία γενικότερα. Δεν, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί πάνω απ' όλα νομίζω είστε ο παδός του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα και στο μπάσκετ που είδαμε πραγματικά σε δύο μας με την ΑΕΚ και στην κανονική διάρκεια και στο τελευταίο προημιτελικό. Οι άνθρωποι πραγματικά αυτοί θα συνεχίζουν να σφυρίζουν με το ύφος τους, με το τουπέ τους και με την αίσθηση ότι αυτή είναι το αφεντικό και η ζωή συνεχίζεται, κύριε Χατζηκίδη, δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Πριν πάμε λίγο στην ομάδα των γυναικών που θα πρέπει λίγο να δώσουμε χρόνο. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο. ΑΕΚ 5, ΠΑΟΚ 3, Διομήδης 3, Δράμα 1. Είπαμε η τρίτη αγωνιστική είναι. Η δεύτερη είναι τώρα, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Διομήδη. 5 στις 6. Εξηγήστε λίγο στον κόσμο πώς είναι το πρωτάθλημα και πώς πάει μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τώρα αγωνιζόμαστε την 5η το Διομήδη. Mm-hmm. Στις 6 ώρα. Θέλουμε την νίκη οπωσδήποτε για να. Μπορέσουμε να ξεφύγουμε 2 βαθμούς, δηλαδή να πάμε 5. Mm-hmm. Η ΑΕΚ τώρα έχει 7, από 3 έχει ο ΠΑΟΚ και ο Διομήδης και από 1 έχει η Δράμα. Δράμα. Θέλουμε να πάμε στο 7-5 λοιπόν
πάση περιπτώσει κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά, να βγούμε δεύτερη. Οπωσδήποτε. Η πρώτη θέση, λόγω και της απόστασης, έχει χαθεί. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Θέλουμε να βγούμε δεύτερη, γιατί οι δύο πρώτες ομάδες θα πάνε στον τελικό του πρωταθλήματος, ο οποίος είναι στις δύο νίκες, με αβαντάζ έδρας στον πρώτο. Ωραία. Αυτό είναι της ουσίας το σύστημα διεξαγωγής. Ωραία. Κυνηγάμε δηλαδή πάση θυσία να βγούμε δεύτερη τώρα, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μονομαχία μας με την ΑΕΚ στο τελικό. Κάτι γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το παιχνίδι της Πέμπτης. Κάτι τελευταίο. Όταν η ομάδα είχε απομακρυνθεί από τους τίτλους και αυτό δεν άρεσε στον κόσμο και ειδικά στους πιστούς που έχετε δημιουργήσει, που πραγματικά πονάνε την ομάδα και ξέρουν και λεπτομέρειες και τα παιδιά και έχετε χτίσει και εσείς και τα παιδιά μια άλλη σχέση με πολλούς οπαδούς. Στον προγραμματισμό να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σταδιακά και να γίνει μια ομάδα πρωταθλητισμού ξανά όπως την είχαμε συνηθίσει. Είστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα ή είστε πιο μπροστά από ό,τι περιμένατε? Εν ώψη και της νέας σεζόν το ρωτάω. Που προφανώς ακόμα δεν έχετε κάνει ταμείο για να κάνει τη νέα σεζόν, αλλά στον προγραμματισμό των προδιετίας, προτριετίας, βρίσκεστε μέσα, βρίσκεστε μπροστά, πίσω, πώς το περιμένετε όλο αυτό και πώς το αξιολογείτε? Είμαστε στο στόχο τον οποίο έχουμε χαράξει, στο βηματισμό τον οποίο θέλαμε, ξεκάθαρα. Σας το ρωτάω γιατί ξέρετε στην Ελλάδα έχουμε ακούσει πολλά πλάνα και καμιά φορά μόνο η λέξη πλάνο ακούγεται και στο γήπεδο και στο παρκέ δεν βλέπουμε. Κοιτάξτε, κάποια πρόοδο. Δείτε, οι μεγάλες ομάδες, το project του Πάου στο Χάντμπολ έχει βγει μάλλον μέχρι στιγμής. Ναι, οι μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο Χάντμπολ, οι μεγάλοι σύλλογοι είναι τρεις. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός αποχώρησε, αλλά επανέρχεται. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Το επανέρχεται με ερωτηματικά και εισαγωγικά, γιατί δημιουργήσε και ένας νόμος, μόνο και μόνο, θεωρώ φωτογραφικός για τον Ολυμπιακό, να μπορεί να επανέλθει χωρίς επιπτώσεις. Πέφτω από τη σύννεφα. Οπότε στη στόχευσή μας εμείς είχαμε, για να κάνουμε πρωτοαθλητισμό, τους δύο μεγάλους της Αθήνας, να το πω έτσι, και τις ομάδες της Βορείου Ελλάδος, τις παραδοσιακές, που έχουν μεγάλη ιστορία και γνωρίζουν το άθλημα. Mm. Γιατί πέρυσι είχαμε φτάσει να είμαστε, ας πούμε, πεντοέκτη, να το πω έτσι. Φέτος ήδη καταφέραμε και πετύχαμε τους στόχους που σας προανέφερα. Και καλώς, και ο Διομήδης φυσικά, καλώς εχόντως των πραγμάτων, είμαστε στους τελικούς και διεκδικούμε, θεωρώ, σχεδόν επί ίσης ώρες τους τίτλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με την οργάνωση την οποία έχουμε και τη συνεχόμενη μπορώ να πω συνένωση δυνάμεων και προσπάθειες που γίνονται από τον ερασιτέχνη από όλους μας, θα είμαστε κάθε χρόνο πιο ισχυροί. Mm-hmm. Άρα του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Τώρα αυτό εξαρτάται και οι αντίπαλοι μας τι θα κάνουν πάντα, έτσι. Βέβαια. Αλλά το πλάνο το οποίο έχουμε χαράξει και στο οποίο να μην χρωστάμε σε κανέναν ούτε ένα ευρώ, να μπορούμε να έχουμε αξιοπρέπεια, να έχουμε αγωνιστική δυναμική, να μην φοβόμαστε κανένα αντίπαλο, εντός εισαγωγικών το φοβόμαστε, και να μπορούμε συνεχώς να προοδεύουμε, πηγαίνει πραγματικά όπως το θέλαμε. Ωραία. Στη γυναική ομάδα έχουν μαζευτεί και πάλι τα κορίτσια μετά τις εθνικές, γιατί είχαμε και αρκετές διεθνείς. Ναι. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Ωραία. Κανονικά. Το έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο γιατί υπήρχε και σχετικά έτσι μεγάλο κενό από το κύπελο μέχρι τώρα. 12-13 Ιουνίου πάλι η επανέναρξη. Σωστά. Σωστά. Η τέταρτη αγωνιστική. Οι γυναίκες μας παίζουν στις 17 στην Αθήνα. Με τον, με την Ιωνία. Με την Νέα Ιωνία. Ναι, ναι. Μπορούμε να μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Όχι με προοπτικό ύφος, αλλά δείχνει να είναι η ομάδα η καλύτερη. Ποτέ δεν το λέμε αυτό με τέτοιο ύφος, αλλά αντικειμενικά είναι πάντα, ναι, για τον double. Ναι. Ναι, ναι. Πολύ πρόοδος. Και το τρίτο συνεχόμενο double. Στη γυναική ομάδα πλέον αφήνει την σφραγίδα της στο άθλημα, έτσι δεν είναι? Και χτίζει τώρα δυναστεία, μακάρι να συνεχιστεί καθαρά, για τα επόμενα 5-10 χρόνια, γερή να είστε και εσείς και τα κορίτσια. Αλλά αρχίζει και αφήνει το στίγμα στο γυναικείο. Είναι μια ομάδα ευρωπαϊκή, μπορώ να πω. Είναι μια ομάδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Έχει καταξιωθεί και ευρωπαϊκά. Φέτος έφτασε στους 8 της Ευρώπης, το European Cup που συμμετείχε, κάνοντας νίκη με τη Μάλαγα, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο
και όντας η πρώτη ελληνική ομάδα που κέρδισε ισπανική. Αυτά δηλαδή τα αναφέρω μόνο για να καταδείξω σε τι επίπεδο βρίσκεται η γυναικεία μας ομάδα. Και φυσικά στις εγχώριες διοργανώσεις πήρε το κύπελο πανάξια στον Κορυδαλό και τώρα από ό,τι φαίνεται εκτός απρόπτου θα καταφέρει να κατακτήσει και το πρωτάθλημα, το double δηλαδή, το τρίτο συνεχόμενο. Καλή επιτυχία και στα κορίτσια και στους άντρες. Καλή δύναμη και σε εσάς. Μακάρι να είστε όλοι καλά, η επόμενη σεζόν να φέρει και κόσμο στα γήπεδα, γιατί ξαναλέω υπάρχει κόσμος αμυγός έτσι φαν του hardball και των ανδρών και των γυναικών, αλλά και με τη φετινή τους παρουσία και οι άντρες και οι γυναίκες νομίζω θα κάναν πολύ κόσμο. Αυτό κύριε Κασεκίδη, φαντάζεστε τώρα μετά από αυτές τις προφανείς αδικίες που υποστήκαμε τι κόσμο θα είχαμε. Ήταν κατάμεστο το γήπεδο. Και φυσικά οι γυναίκες με τις μεγάλες επιτυχίες θα είχε επίσης πολύ κόσμο. Μακάρι τη νέα σεζόν, γιατί είναι πολύ σημαντικό για αθλητές που δεν βιώνουν τη δόξα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ που παίζουν μπροστά σε χιλιάδες κόσμου. Νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι το ασύλληπτο και πολύ μεγάλη πηγή ενέργειας για αθλητές που ούτε αμείβονται με εκατομμύρια και ούτε παίζουν, ξαναλέω, σε γεμάτα γήπεδα. Έτσι το βλέπω απ' έξω σαν παρατηρητής. Ότι είναι κάτι το έξτρα και το πολύ μοναδικό για τους αθλητές να παίζουν σε γεμάτα γήπεδα. Με 1.000, 1.500, 2.000, δεν ξέρω, θεατές. Μακάρι να είναι και παραπάνω. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κασεκίδη. Υπάρχει ακόμα δρόμος για το hardball. Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση ούτε στους άντρες ούτε στις γυναίκες, όπως σε άλλα αθλήματα. Έχουμε ακόμα δράση. Μακάρι το φινάλ να είναι το καλύτερο δυνατό και για τις δύο ομάδες. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στο Ολύμπερο και στη Φούλη Επίδυση. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.